στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι δύσκολη ημέρα λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Βρήκε χρόνο για μας για 5-10 λεπτάκια. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμαρχε από το Λίμπερο. Καλησπέρα, κύριε Βαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Είναι δύσκολη για αυτό που έγινε. Ναι. Δεν είναι γιατί ήρθε ο Πρωθυπουργός. Ναι, για το πρόγραμμά σας, όσο να πείτε, ξεκίνησε. Είναι βαρημένο λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι για αυτό που μας είπε ο συνάδελφος, ότι για φάρσα, απειλή για βόμβα στην Αριστοτέλους. Στο Ελέκτρα Παλάς συγκεκριμένα, ναι. Το πληροφορήθηκα και εγώ και από την Δημοτική Αστυνομία. Προφανώς ήταν κάποια φάρσα, ίσως επειδή σε εκείνο το σημείο, ξέρετε, ήταν και μια συγκέντρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργούς. Και πιθανότατα για αυτό το λόγο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάποια πράγματα που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Κύριε Ζέβα, σαν πρώτος πολίτης της πόλης, πώς το βιώνετε όλο αυτό? Είχατε και τοποθέτηση νωρίτερα για την δολοφονία? Ναι, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε. Δεν τη διαβάσαμε, περιμέναμε να τη διαβάσουμε συνέχεια. Από το πρωί είμαι συντετριμμένος για αυτό που έγινε. Πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και το πρόβλημα για την πόλη μας είναι ότι είναι το τρίτο συμβάν, νομίζω, τα τελευταία 5 χρόνια και ίσως το δεύτερο τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αντιληφθώ, όχι σαν δήμαρχος, αλλά και αν θέλετε και σαν φίλαθλος. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αυτή η βία, αυτή η κατάληξη, για όλους εμάς όπως εσείς που έχουμε πάει στα γήπεδα, έχουμε φωνάξει, έχουμε χαρεί, έχουμε λυπηθεί, έχουμε βγει έξω, έχουμε βγει σε μπαράκια, σε παρέες, με καζούρα, με χαρά, με λύπη για τις ομάδες μας. Να θρυνούμε νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με οποιαδήποτε είδος βία, να μην γυρνάνε παιδιά 19 χρονών στα σπίτια τους γιατί φορούσαν το κασκόλ ή δεν το φορούσαν ή δήλωσαν το παιδί κάποιας ομάδας, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Αλλά ξέρετε, πέρα από τη στεναχώρια, πέρα από την απορία, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το ερώτημα, Δήμαρχε. Πώς μπορεί να σταματήσει όλο αυτό, ή τουλάχιστον να περιοριστεί, γιατί έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι καμία χώρα, καμία πόλη δεν έχει πατάξει το έγκλημα σε απόλυτο βαθμό, αλλά τουλάχιστον λίγο να το μαζέψουμε. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ ήδη έχω μιλήσει με τον αστυνομικό διευθυντή της Θεσσαλονίκης, μίλησα με τον υπουργό, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και του μετέφερα την αγωνία της πόλης, φαντάζομαι εκφράζοντας όλους, ότι πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προφύλαξης, ουσιαστικά μέτρα κατευνασμού αυτής της κατάστασης, και πραγματικά να η πολιτεία, η οποία έχει και αυτή την ευθύνη της καταστολής αν θέλετε, να αποτρέψει οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός, και η ευθύνη ίσως όλων των υπόλοιπων είναι πραγματικά με τις νουθεσίες μας, πραγματικά με τη στάση μας, να καταδείξουμε ότι δεν είμαστε εχθροί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε, ούτε μπορούμε να βγάζουμε μαχαίρια ή δεν ξέρω ηρόπαλα ή οτιδήποτε άλλο απέναντι σε φίλους μας, απέναντι σε νέα παιδιά, σε άτομα που δεν τα γνωρίζουμε καν, σε άτομα που πραγματικά δεν έχει απολύτως καμία εξήγηση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο αίμα. Επειδή, Δήμαρχε, είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά έχετε μεγαλώσει τα γήπεδα και δεν είναι σχήμα λόγου, πιστεύετε ότι έχει οπαδική βάση ή απλά είναι ένας μανδύας για μια παραβατική ομάδα ή ένα άτομο ή 10 άτομα που βολεύονται να είναι από την ομπρέλα του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Ολυμπιακού? Λίγο θα με διέφερε η άποψή σας. Ναι, δεν ξέρω, είναι ο κύριος Αναστασιάδη. Ναι, εγώ είμαι. Κύριε Αναστασιάδη, που κάνετε μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Βέβαια, εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, δεν είμαι ούτε κοινωνιολόγος, ούτε ψυχολόγος. Όχι, αλλά τα γήπεδα τα έχετε φάει με το κουτάλι από μωρό παιδί. Προφανώς υπάρχει μια βάση ακριβώς αυτό που λέτε. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικά φαινόμενα. Προφανώς υπάρχουν άλλα ερίσματα. Προφανώς δεν αφορούν και όλους τους οπαδούς, δεν αφορούν όλους τους συνδεσμίτες. Προς Θεού, μην εκλειφθεί αυτό ότι όλοι οι συνδεσμίτες έχουν συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες, θα μπορούσαν να έχουν συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες. Να πούμε ότι και όλη αυτή η περίοδος, ξέρετε, της πανδημίας, όλα αυτά που λένε τα ψυχολογικά προβλήματα, της ανέχειας, της οικονομικής δυσχέρειας συντελούν, αλλά μέχρι κάποιο ορίο. Πάλι πιστεύω απλά ότι ο τεράστιος αριθμός των συνδεσμητών, των φιλάθλων, των οπαδών, δεν έχουν ποτέ στο μυαλό τους να πετάξουν κάτι, ούτε να δημιουργήσουν πόνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι λίγοι μειοψηφίες, οι οποίες δεν ξέρω ποια ερίσματα έχουν, δεν ξέρω πού βρίσκονται, δεν ξέρω και πώς οργανώνονται,
θα πρέπει να σταματήσουν να κυκλοφορούν και να έχουν δυνατότητα να κάνουν αυτό το κακό. Δεν σημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες, και έχει δίκιο ο Δήμαρχος, ότι εκπορεύονται από τους συνδέσμους και τα παδικά κινήματα. Απλά δυστυχώς το χθεσινό πήρε παδικό χαρακτήρα, κύριε Δήμαρχε, επειδή όπως αναφέρουν και οι μαρτύρες και η αστυνομία στην ανακοίνωσή της το αναφέρει, επειδή έγινε λόγος για τον Άρη, όπως λένε οι μαρτύρες, από αυτούς που έκαναν την επίθεση, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι αυτό εκπορεύεται τον οποιοδήποτε σύνδεσμο, έτσι. Στο παρελθόν, ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, υπήρξαν στο παρελθόν και επιθέσεις και οργανωμένες, ναι. Οι οποίες αποσοβήθηκαν τελευταία στιγμή. Ευτυχώς εκεί πρόλαβε η αστυνομία για να μην έχουμε θύματα ή τεράστιες ζημίες. Άρα αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία θα πρέπει ακριβώς να είναι αντίστοιχα οργανωμένη, ούτως ώστε να προλαμβάνει και σε κάθε περίπτωση όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ με την έννοια της οποιαδήποτε επίθεσης, να υπάρχει καταστολή και να υπάρχει τιμωρία. Γι' αυτό εκείνο που είπα και στην ανακοίνωσή μου είναι να βρεθούν άμεσα οι δράστες, πιστεύω θα βρεθούν, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και να έχουν ακριβώς την τιμωρία αυτή που οφείλουν να έχουν για να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς οποιονδήποτε στο μέλλον σκεφτεί ότι μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος, ότι το θέμα δεν είναι η αστυνομία, γιατί πολλές φορές τη βάζουμε και εμείς απέναντι, την έχουμε κατηγορήσει, ηρωνευτεί, στυλιτεύσει. Εγώ νομίζω ότι η αστυνομία την κάνει τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα είναι το μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο σε οπαδικά χτυπήματα, γενικώς σε όλα τα εγκλήματα. Κάπου εκεί ο δρόμος δεν είναι στρωμένος και κάπου παρεκκλίνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί. Η αστυνομία είναι εύκολη λύση να λέμε. Η αστυνομία να τους βρει. Η αστυνομία τους βρίσκει, νομίζω, τις περισσότερες φορές. Όλους. Κοιτάξτε, ένα σημαντικό χρέος είναι της κοινωνίας όλων ημών, με τη στάση μας, με όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για ευαισθητοποίηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, απέναντι σε εγκληματίες, γιατί είναι εγκληματίες. Βέβαια. Δεν είναι παραστρατημένοι ή υπερβολικοί. Δολοφόνοι, εγώ θα τους χαρακτηρίσω. Δολοφόνοι, ακριβώς. Δολοφόνοι. Αυτοί πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστούν από την αστυνομία και πρέπει να έχουν αυτήν την μεταχείριση που πρέπει να έχουν από μια συντεταγμένη πολιτεία ακριβώς για αυτά τα εγκλήματα που έκαναν, τα οποία είναι χωρίς κανένα λόγο. Τελευταία ερώτηση από μένα, Δήμαρχε, ξέρω και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Έχουμε κάτι με τον Πρωθυπουργό, είπατε, θα πείτε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα θέμα που τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένεια την απασχολεί και περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα. Υπόθηκε κάτι ή οτιδήποτε. Η σημερινή συνάντηση δεν είχε τη δυνατότητα να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Το θέμα του γηπέδου και του ΠΑΟΚ και του Άρη αλλά και του Ηρακλή, γιατί είναι τρία project παράλληλα που κινούνται, δρομολογούνται το καθένα με τη δική του διαδικασία. Το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ που ρωτήσατε, περιμένουμε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι κάτι το οποίο είναι θέμα κάποιων εβδομάδων για να ολοκληρωθεί. Μακάρι, θα είναι πολύ ευχάριστο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πρωθυπουργού ή θέμα οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικού στελέχους. Έχει ήδη δρομολογηθεί η κατάσταση, η διαδικασία προς την έκδοσή του. Μάλιστα. Νίκο, αν θες κάτι τελευταίο πριν. Όχι, γιατί είναι και γεμάτο πρόγραμμά του και το καταλαβαίνω και το ευχαριστούμε κιόλας που βρήκε λίγο χρόνο για να τον έχουμε στον αέρα. Μακάρι την επόμενη φορά να συζητήσουμε για πιο ευχάριστα ζητήματα. Ναι, γιατί έχουμε δήμαρχοι και ενστάσεις για κάποια θέματα της πόλης, να ξέρετε. Έχουμε και αντιρρήσεις λίγο. Ή προβληματισμούς τουλάχιστον, σαν πολίτες, να ξέρετε. Μακάρι να συζητάμε για τα θέματα της πόλης μας, να μαλώνουμε για θέματα της πόλης μας, να φτιάχνουμε πράγματα στην πόλη μας, να έχουμε μια θετική ατζέντα. Αυτό το πρωί σας το επαναλαμβάνω, όπως και εκείνη η συζήτησή μας που ξεκίνησε, ξέρετε, με την ατζέντα της μέρας, με τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε για την Ελένη Ζωγράφου, για τους ποδηλατοδρόμους. Ξέρετε, ξυπνώντας το πρωί, είμαι και πρωινός στο ξύπνημά μου, σκέφτηκα τι έχει η μέρα μου και ξαφνικά ανοίγω τα site, ξέρετε, στον υπολογιστή μου, βλέπω αυτό και ξαφνικά όλα καταραίουν. Ξαφνικά τα θέματα της καθημερινότητας, η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας σε μικρά, σε μεγάλα πράγματα της πόλης μας. Όλα σκιάζονται από αποτρόπαια πράγματα, από απρόσμενα πράγματα και από πολύ άδικα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω για εσάς, αλλά φαντάζομαι για τον καθένα όπως και για μένα, ειλικρινά θολώνει το μυαλό μου και πραγματικά με αποπροσανατολίζει σε αυτά τα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή είναι πολλαπλή ζημιά που κάνει σε όλους μας
αυτή η, αν μη τι άλλο, δεν είναι μόνο έγκλημα, είναι και μια τεράστια αδικία απέναντι σε αυτό το παιδί. Και επειδή, επειδή ασχολείστε με τα αθλητικά, είστε και φαν του, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε, εγώ ας πούμε που υποστηρίζω τον Άγνη, σαν να πηγαίνω να σκοτώσω τον κολλητό μου, τον αδελφικό μου που εδώ και 20 χρόνια που είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι μια τέτοια κατάσταση, ή το αντίστροφο κιόλα. Και βλέπουμε να δολοφονούνται άνθρωποι για κάτι το οποίο υποτίθεται θα πρέπει να είναι το όχημα, ο αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ, αγάπη μα για μια ομάδα, το όχημα για να μα κάνει να ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες καθημερινότητας. Δηλαδή σε μικρή ηλικία έτσι μάθαμε και εμείς και εσείς φαντάζομαι το να πας να δεις την αγαπημένη σου ομάδα να παίζεις στο γήπεδο ή να την αγαπάς. Ότι να ξεφεύγεις τα προβλήματα της καθημερινότητας λίγο, να διάζει λίγο το κεφάλι σου. Ακριβώς αυτό. Εγώ νιώθω πολύ ευτυχής που στη ζωή μου υπήρξε πολύ γήπεδο, κύριε Παπαδόπουλο. Υπήρχε πολύ αθλητισμός. Και όχι μόνο της ομάδας μου, και άλλων ομάδων. Αν θέλετε, και από την τηλεόραση που βλέπουμε κάποια. Κάποιους αγώνες, μεγάλους αγώνες, ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά κυρίως το ότι πηγαίνει στο γήπεδο. Εγώ για να σε εξομολογηθώ, χθες το βράδυ ήμουνα στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟ και είδα το βόλεϊ ΠΑΟ Ολυμπιακός. Και χάρηκα ένα πολύ ωραίο αγώνα μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων, μεταξύ καλών αθλητών. Πραγματικά πήγαμε εκεί 2 ώρες σε έναν αγώνα και όπως το λέτε ακριβώς, πέρασα πολύ όμορφα. Και θυμάμαι αναπολώ τα χρόνια, επειδή λέτε ότι είστε ο παδός του Άρη, τα χρόνια κύριε Παπαδόπουλε που παίζαμε στο Παλέντε Σπορ. Είχαμε κοινή έδρα κύριε Παπαδόπουλε και πάω και Άρη στο Παλέντε Σπορ. Και επειδή τότε τα πρωταθλήματα κρινόταν μεταξύ των δικών μας ομάδων, πριν φύγει το μπάσκετ και πάει στην Αθήνα, αν θυμάστε στα play-off που ήταν στις 5 νίκες, δεν ξέρω και την ηλικία σας, φαντάζομαι 31, τα προλάβατε. 31, όχι, πολύ ωραία. Δεν τα προλάβατε, αλλά φαντάζομαι για να σας αφηγήσεις. Προλάβω για να λοιπόν, και συνέχεια που σας διακόπτω, είναι αυτό που έλεγα πριν το Στέλιο, ότι τότε ήταν οι οπαδοί και το δύο στο ίδιο γήπεδο και σας χωρίζανε ένα σκηνή. Ακριβώς, κύριε Παπαδόπουλε, ακριβώς. Τετάρτη ήταν γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ από τη μια πλευρά, Σάββατο γηπεδούχος ο Άρης από την άλλη πλευρά. Και επειδή πήγαινε, ξέρετε, στους 5 αγώνες, τις 3 νίκες στα play-off, βλέπαμε 5 αγώνες, να μην σας πω και κανονική διάρκεια και κανένα αγώνα κυπέλλου. Δηλαδή πάω και Άρης παίζαν στο ίδιο γήπεδο μέχρι και 10 φορές το χρόνο. Ναι. Δεν ήταν όμως όλα δήμαρχε. Όπως είπατε, μια σειρά από αστυνομικούς και από ένα τι να πω, ούτε κάγκελο, ένα κορδόνι, όπως το είπατε πολύ σωστά. Δεν ήταν όμως όλα τα πράγματα δήμαρχε τότε ρόδινα, αλλά τουλάχιστον δεν είχε ούτε ο άλλος στόχο να αφαιρέσει ζωή. Γιατί και τότε είχαμε φασαρίες και ξυπλοκές, τα ξέρετε. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει ότι τότε τουλάχιστον δεν είχε ο άλλος σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου. Να τον δείρει, να τον κλωτσίσει. Γιατί γινόντουσαν και αυτά, να μην τα παρουσιάζουμε όλα ρόδινα, γιατί εντάξει δεν ήταν ούτε τότε. Ποτέ δεν ήταν όλα ρόδινα και πολύ παλιότερα υπήρχαν θέματα και φανατισμός αν θέλετε, αλλά αυτή η λογική να αισθανόμαστε και ένοχοι οι οπαδοί, οι φύλαθλοι, να μην θέλουν πολύ να πάνε πλέον στο γήπεδο, αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι αρρωστημένο. Ή το γονιό να φοβάται το παιδί του να κυκλοφορεί ακόμα και κοντά σε γήπεδο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον κάθε γονιό. Ούτε πραγματικά εγώ, που στέλνει το παιδί του στο γήπεδο. Ειλικρινά σας το λέω πλέον, το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα θέλει και το στέλνει στον πόλεμο. Έλεος. Μακάρι. Οι δικοί μου γονείς δεν θυμάμαι να ανησυχούσαν όταν πήγαινα στο γήπεδο. Τώρα πλέον φαντάζομαι ότι αυτό είναι ζητούμενο. Μακάρι θα πω εγώ να λειτουργήσει η δικαιοσύνη καλύτερα από άλλες περιπτώσεις για να περιοριστούν. Νομίζω είναι ίσως και αυτό ένα βήμα για να περιοριστούν λίγο τέτοιες δολοφονικές ενέργειες. Στέλνει, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Θα κάνουμε συγκεκριμένα έργα και νομίζω ότι αν όλοι συνταχθούμε από την σωστή πλευρά και με πρόγραμμα, νομίζω ότι θα είναι πράξη ότι αυτό είναι το τελευταίο αίμα ενός ανθρώπου που χάθηκε χωρίς καμία αιτία. Μακάρι, μακάρι. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά, Δήμαρχε, θα έχουμε και δύσκολες ερωτήσεις, να ξέρετε, δεν είμαστε εύκολοι. Θα σας βάλουμε απέναντι. Εγώ θέλω τα δύσκολα, αλλά δεν θέλω τα τραγικά, κύριε Αναστασιάδη, πραγματικά. Ούτε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.